Βρισκόμαστε στα γραφεία του Κυνηγητικού Συλλόγου Πύλης. Απέναντι μας έχουμε τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου, τον κύριο Θανάση Μανούρα. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε καταρχήν που δέχτηκες να μας πεις δύο πράγματα εν ώψη και της νέας κυνηγητικής περίοδου. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε να πάρετε μια μίνι συνέντευξη για τα δρόμενα στο Κυνηγητικό Συλλόγο. Οπότε, σχεδόν μία εβδομάδα πριν από την έναρξη, πες μας λίγα πράγματα, πώς είναι η κίνηση, έρχονται συνάδελφοι κυνηγοί, βγάζουν άδειες. Καταρχάς να σας πω ότι μετά από 6 μήνες παραμονή στα γραφεία και στα σπίτια μας και λόγω κορονοϊού αλλά και λόγω του ότι δεν είναι κυνηγητική σεζόν, φτάνει επιτέλους ημέρα την 5η 20 Αυγούστου να ξεκινήσει το πολυπόθετο για μας, πολυπόθετη δραστηριότητα, που είναι αμήντι άλλο το κυνήγι. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση την οποία μου έκανες, να σου πω ότι έχουμε μεγάλη συμμετοχή και για φέτος όπως και πέρυσι από κυνηγούς. Ήδη κοντεύουμε τις 100 άδειες στις πρώτες 6 εργάσιμες μέρες. Πέρυσι η δύναμη του συλλόγου ήταν στα 530 άτομα στο τέλος της σεζόν. Ελπίζουμε... Συγγνώμη, 530 σαν μέλη ή σαν άδειες που είχαν εκδοθεί. 530 σαν άδειες. Μάλιστα, πάρα πολύ. Ελπίζουμε να φτάσουμε πάλι τον αριθμό και βλέποντας και κάνοντας. Όσον αφορά για το όπως συνηθίζεται, δηλαδή με την έναρξη κάθε κυνηγητικής περίοδου έχει υπάρξει. Α, καταρχήν δεν είπαμε για τα είδη των αδειών και το κόστος αυτών για να ξέρουν οι άνθρωποι. Ναι. Οι άδειες όπως και πέρυσι είναι στην ίδια τιμή με φέτος και συγκεκριμένα η τοπική έχει 120 ευρώ, η περιφερειακή 140 και η γενική 170. Επίσης, με την θεώρηση των αδειών, έχουμε κανονίσει ως Κυνηγητικό Σύλλογο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου, να δίνουμε από μία μπλούζα dry fit, την οποία θα σας δείξουμε, σε κάθε μέλος κυνηγό του Συλλόγου μας. Και συγκεκριμένα είναι αυτή εδώ η μπλούζα. Έχει το λογότυπο του Συλλόγου μας στο πίσω, αλλά και στο μπροστινό μέρος. Πολύ ωραία και από ό,τι βλέπω είναι και σε χρώμα φωσφοριζέ, για ευνόητους του Συλλόγου. Όπως επίσης. Για κάθε νέο κυνηγό, εκτός από την μπλούζα, θα έχουμε και το γιλέκο το οποίο βλέπετε. Αυτό είναι δωρεάν, πρόεδρε. Είναι δωρεάν όλα και αυτό και το καπέλο και το μπλουζάκι. Όταν λέτε νέο, εννοείς που βγάζει για πρώτη φορά άδεια. Για κάθε νεαρό που έρχεται και βγάζει για πρώτη φορά. Πρώτη φορά άδεια. Όπως επίσης για κάθε νεαρό, να ενημερώσω τα μέλη και τους κυνηγούς ότι δεν θα πληρώσει τακτική και έκτακτη εισφορά για το σύλλογο. Δηλαδή ένα ποσό 20 ευρώ το οποίο θα καλυφθεί από το αποθεματικό του συλλόγου. Ο λόγος ο οποίος γίνεται αυτό είναι για να προσεγγίσουμε νέο κόσμο να φύγουν από τις καφετέρειες, να φύγουν από τα τάμπλετ, τα κινητά και να δουν πώς είναι η φύση. Όχι να πάρουν αναγκαστικά το όπλο για να πάνε να σκοτώσουν, γιατί ο κυνηγός είναι άλλο πράγμα. Δουλεύουμε το σκύλο. Αυτή είναι η εργασία η οποία κάνουμε και παίρνουμε από τη φύση αυτό που προβλέπεται από την εκάστοτε ρυθμιστική. Πάνω σε αυτό που λες για τους νέους, για τα νέα παιδιά, είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα είναι πολύ ενθαρρυντικά, διότι πέρυσι τέτοιο καιρό δεν είχε έρθει κάποιος νέος. Μέχρι στιγμής έχουμε 9 νέους κυνηγούς, οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση για να δώσουν εξετάσεις προκειμένου να πάρουν την πολυπόθετη άδεια κυνηγιού, γιατί πλέον δίνεται μόνο με εξετάσεις και παίρνεται. Συνήθως πριν την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου έχουμε απελευθέρωση θυραμάτων για εμπλουτισμό των κυνηγητικών περιοχών στα όρια σας. Ναι. Εσείς φέτος με τι θυράματα αποφασίσετε να εμπλουτίσετε εδώ τις περιοχές της δικής σας ευθύνης? Με πολύ μεγάλη δυσκολία φέτος καταφέραμε τελικά να πάρουμε θυράματα και συγκεκριμένα ξεκινάμε αύριο με απελευθέρωση φασιανών. Στου οποίου φασιανού στον αριθμό είναι 500 και του πήραμε, φτάσαμε μέχρι το δασαρχείο Σερών, γιατί εκεί καταφέραμε να βρούμε πρόσβαση για να πάρουμε φασιανού. Στη συνέχεια την Παρασκευή θα απελευθερώσουμε λαγού. Εκεί αγοράστηκαν οι λαγοί από το σύλλογό μα και συγκεκριμένα από λαγοτροφείο, εκτροφείο τη περιοχή μα. Και τέλο του μήνα θα απελευθερώσουμε ορεινή πέρδικα, 70 άτομα στον αριθμό σε μέρη τα οποία έχει αποδεδειγμένα μειωθεί πάρα πολύ, να εμπλουτίσουμε τη φύση και στη συνέχεια και παιδινή πέρδικα η οποία δεν είναι θηρεύσιμη, απλά κάνουμε ένα αγώνα για να την επανακαταστήσουμε. Ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Θα επανακαταστήσουμε την παιδινή πέρδικα εδώ και αρκετό καιρό, κάνουμε αυτή την προσπάθεια και πιστεύω θα πετύχουμε. Αν θυμάμαι καλά, με το πέρας της προηγούμενης κυνηγητικής περίοδου είχατε απελευθερώσει κάποια ζευγάρια λαγών στα ορεινά του Δήμου. Ναι, στο τέλος της κυνηγητικής σεζόν, για ευνόητους λόγους, αφήσαμε κάπου 5-6 λαγούς, οι οποίοι ήταν δακτυλιωμένοι. Δεν ξέρουμε ακριβώς αν υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν, από
Εν πάση περιπτώσει, από πληροφορίες τις οποίες έχουμε, υπάρχουν ακόμα αυτοί οι λαγοί. Θα δούμε με την χρονιά την κυνηγητική, αν καταφέρουμε, αν κάποιος χτυπήσει, θα αναφέρει το ότι... Δεν έχει τη στοιχεία αν αυτοί έχουν φωλιοποιήσει, αν έχουν ζευγαρώσει, δεν το ξέρουμε αν έχουν ζευγαρώσει, γιατί δεν είναι κυνηγητική σεζόν για να δούμε αν θα θηρευτεί κάποιος λαγός ή όχι. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, πριν 2 χρόνια είχατε ξεκινήσει μια πολύ καλή προσπάθεια με τον κύριο Μάνιο, γνωστός και μη εξαιρετέως, ένα πρόγραμμα εμπλουτισμού και εγκατάστασης παιδινής πέρδικας μέσω των εγκαταστάσεων του Συλλόγου στον κλωβό της Λιγαριάς. Πώς πάει με αυτό, πώς πάει το πρόγραμμα? Ναι, το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από το 2018, θα τελειώσει το 2023. Είναι για όλο τον Νομοτρικάνο, δεν είναι μόνο για, για τον Κυνηγητικό Σύλλογο Πύλης. Είναι για όλο τον Νομοτρικάνο, για όλους τους πρωτοβουλία, εγώ θα έλεγα ότι είναι από κοινού όλων των κυνηγητικών συλλόγων και ο σκοπός είναι ο ίδιος, να επαναγκαταστήσουμε την παιδινή πέρδικα στην περιοχή μας που πολύ παλιά από τους παππούδες μας μαθαίνουμε ότι υπήρχαν και τώρα δεν υπάρχουν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Φέτος για πρώτη χρονιά καταφέραν οι παιδινές πέρδικες να αναπαραχθούν ελεύθερα έξω. Τις παρακολουθούμε με πομπούς και δόξα τω Θεώ πάμε καλά και ελπίζουμε ότι θα πάμε και ακόμα καλύτερα. Πρόεδρε, η παιδινή πέρδικα, ο βιότοπος της είναι ο βιότοπος του Ορτικιού, έτσι, πάνω κάτω περίπου. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, στις περιπτώσεις η ερώτηση ποια είναι, για να ενημερώσουμε ταυτόχρονα και τους πλούς κυνηγούς, ότι σε περίπτωση που στο πεδίο κυνηγιού του Ορτικιού, όταν κυνηγάνε δηλαδή Ορτίκοι, βρεθούν μπροστά σε μια πέρδικα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι πρέπει να προσέξουν, δεν απαγορεύεται. Δεν νοείται κυνηγός που καταρχάς να μην γνωρίζει τι θύραμα κυνηγάει. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι θα καταλάβει ότι το θύραμα το οποίο βρίσκεται μπροστά του είναι παιδινή πέρδικα και δεν είναι Ορτίκοι. Και δεν θα σηκώσει το όπλο για να πυροδοτήσει εναντίον αυτού του θύραματος. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται διαλοπάλου. Είναι ένα θύραμα το οποίο κοσμεί τη χώρα μας. Προσπαθούμε όλη η Ελλάδα να καταφέρουμε να εξακολουθήσει να υπάρχει. Γι' αυτό και γίνεται αυτός ο αγώνας και στην περιοχή μας. Και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει οι κυνηγοί, έχει γίνει συνείδηση και δεν σηκώνει κανένα το όπλο. Μάλιστα. Λοιπόν. Ένα άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι σχετικά με, με την υπόθεση του σκοπευτηρίου της Φίκης. Είχαν γίνει κάποιες κινήσεις από εσάς και μάλιστα προμηνών. Το σκοπευτήριο της Φίκης. Το οποίο να σημειώσουμε ότι και εσείς εδώ το επιθυμείτε διακάως. Σαν σύλλογος. Θα έλεγα ότι είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με τον κυνηγό το σκοπευτήριο από τη λέξη του και μόνο. Είναι όμως επιχείρηση η οποία ανήκει στο Δήμο. Κάναμε μια προσπάθεια 1 Ιουλίου συγκεκριμένα. Φέραμε έναν άνθρωπο από την Τουρίση από Αθήνα. Έκανε έναν έλεγχο στις μηχανές οι οποίες υπάρχουν. Ένα κόστος το οποίο ανέρχεται για την επαναλειτουργία είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών είναι περίπου στα 9 χιλιάρικα. Έχουμε υποβάλει ως ΔΣ του Κυνηγητικού Συλλόγου Πύλης έγγραφο προς το Δήμο μαζί με την δαπάνη, την έκθεση απαιτουμένης δαπάνης από 2 Ιουλίου. Ο Δήμαρχος με διαβεβαίωσε ότι θα το περάσει στα επόμενα δημοτικά συμβούλια και θα μου δώσει μια απάντηση για να το ξεκινήσουμε. Θεωρούμε ότι θα ξεκινήσει κάποια χρονική στιγμή, ελπίζω σύντομα. Είναι κάτι το οποίο το επιθυμεί διακάως και η Δημοτική Αρχή. Ναι, γιατί ήταν κόσμος στην περιοχή μας, ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος και έβλεπε και την περιοχή μας το λιγότερο. Επίσης, είχατε ζητήσει μέσω ενός Δημοτικού Συμβουλίου με έγγραφό σας από τη Δημοτική Αρχή την μείωση των, αν δεν κάνω λάθος, είναι δύο τα ελεγχόμενα κυνηγητικά καταφύγια, έτσι, στα όρια του Δήμου Πύλης. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη και τους κυνηγούς ότι ο ρόλος του Κυνηγητικού Συλλόγου δεν είναι να καταργεί καταφύγια. Ούτε να μειώνει καταφύγια με αυτή την έννοια για να μην πάμε περάσει το μυαλό του κάθε ενός ότι να οι κυνηγοί θέλουν να τα σκοτώσουν όλα. Δεν νοείται τοποθεσία περιοχή που να μην υπάρχει ένα καταφύγιο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα καταφύγια είναι 20 και πλέον χρονών. Υπάρχει πρόβλημα στον υπόλοιπο χώρο γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση στην περιοχή μας δεδομένου ότι υπάρχει και ελεγχόμενη κυνηγητική περιοχή. Εμείς θα κάνουμε μια πρόταση προς το Δασαρχείο να το αλλάξουμε, να αφήσουμε το μόνιμο καταφύγιο αυτό το συγκεκριμένο να το απελευθερώσουμε και να κάνουμε ένα άλλο καταφύγιο. Έτσι ώστε να δουλέψουν οι περιοχές καλύτερα. Πιστεύω θα το πετύχουμε και ελπίζουμε ότι και ο Δασάρχης θα είναι με το μέρος. Ωραία. Επίσης είστε σε αναζήτηση χώρου που θα στεγάσει τα νέα γραφεία του Συλλόγου. Ναι.
Ο Κυνηγητικός Σύλλογος Πύλης το 2016 ετήθηκε από το Δήμο μια έκταση προκειμένου να φτιάξει ένα δικό του κτίριο. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε, πλην όμως το συγκεκριμένο χώρο δεν το έδωσε μόνο στο Κυνηγητικό Σύλλογο, αλλά το έδωσε κοινό και αδιέρετο με τον Ερευνητικό Σύλλογο. Αυτό εδώ δημιουργεί... στην πόλη της Πύλης, στην πρωτεύουσα του Δήμου. Ναι, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πλάστιδας, έτσι, που την ξέρουν όλοι. Ναι. Το μέρος είναι πάρα πολύ καλό, αλλά από τη Γενική Συνέλευση δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση να υπάρχουν δύο σύλλογοι στον ίδιο χώρο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ως εκ τούτου ετηθήκαμε από το Δήμο μετά τη Γενική Συνέλευση και μετά από πρόταση που έγινε προς τη Γενική Συνέλευση ένα νέο οικόπεδο, αν και εφόσον υπάρχει. Μου είπε ο Δήμαρχος Πύλης, ο κ. Μαράβας, ότι θα το κοιτάξουν και ότι στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια θα πάρθει και γι' αυτό μια απόφαση προκειμένου και εμείς να στεγάσουμε τα γραφεία μας σε δικά μας πύλια. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα με την έναρξη του κυνηγιού. Πρώτα, την κυνηγητική συμπεριφορά. Η κυνηγητική συμπεριφορά είναι από τους γραπτούς νόμους, οι οποίοι προβλέπονται κάθε χρόνο από τις ρυθμιστικές και από τους άγραφους νόμους. Τους νόμους που έχει στο μυαλό του κάθε κυνηγός. Θα ξεκινήσω από την ασφάλεια. Σημαντικό είναι η ασφάλεια. Προσέχουμε πού κυνηγάμε, φοράμε το πορτοκαλί μπλουζάκι. Γι' αυτό βλέπατε, είδατε νωρίτερα αυτά που προσφέρει ο Σύλλογος, προκειμένου οι κυνηγοί όλοι να είναι όπως προβλέπεται από τον νόμο. Mm-hmm. Φορώντας το πορτοκαλί μπλουζάκι, βλέπει ο ένας τον άλλο. Επίσης, δεν είναι μόνο η ασφάλεια των κυνηγών, αλλά πρέπει να προσέχουμε και τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στη φύση. Είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα δεν είχαμε βέβαια κάποιο φαινόμενο για να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ως εκ τούτου όμως πρέπει να το αναφέρω γιατί. Τα αγριογούρνα, οι αγριόχειροι στην περιοχή μας είναι τόσοι πολλοί, έχουν κατέβει στα παιδινά, που αυτό εγκυμονεί κινδύνους για τους αγρότες και για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στη φύση. Ασφάλεια λοιπόν. Δεύτερο θέμα. Δεν υπέρουμε το περιβάλλον. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους φίλους συναδέλφους κυνηγούς και μέλη του συλλόγου, κάθε φορά που χρησιμοποιούμε το όπλο μας και ρίχνουμε ένα-δύο φυσίγια, να μαζεύουμε τους κάλικες. Κανένας δεν πρόκειται να πάει να μαζεύει τους κάλικες στους δικούς μας. Θα πρέπει λοιπόν τα άδεια φυσίγια να τα μαζεύουμε, να τα βάλουμε στη ζεπούλα μας και να τα ανακυκλώνουμε. Ένα άλλο θέμα. Εφαρμόζουμε τις διατάξεις περί θύρας. Δεν νοείται κυνηγός να παίρνει ένα όπλο για να βγαίνει έξω και ότι σηκώνεται μπροστά στα μάτια του ή από το σκύλο του να εκτελείται. Δεν είναι έτσι. Είναι συγκεκριμένες ημέρες που προβλέπεται το κάθε θύραμα και ο αριθμός των θυραμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλα τα μέλη και κυνηγούς, συναδέλφους, εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να κυνηγάμε ελεύθερα στη φύση, πρέπει να την προστατεύσουμε. Τηρούμε τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν στους υγροτόπους. Εμείς δεν έχουμε λίμνες, αλλά πολλοί κυνηγοί και μέλη μας ασχολούνται με το κυνήγι της αγριόπαπιας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω ότι απαγορεύονται τα μολύβδινα σκάλια. Είναι νόμος. Θα πρέπει να το καταλάβουμε και να μην μολύνουμε με μολύβδινα σκάλια τον υδροφορό ρίζοντα. Συμπληρώνουμε το πρόγραμμα Artemis. Θα ήθελα εδώ να σε παρακαλέσω, ναι. Κύριε Σάκη, επέτρεψέ μου να σε λέω στο μικρό. Είναι αυτό εδώ το πρόγραμμα. Πρόγραμμα Artemis, το οποίο ο κάθε κυνηγός θα πρέπει να το συμπληρώνει και με το τέλος της κυνηγητικής σεζόν να το υποβάλει ατελώς με το φάκελο το οποίο δίνουμε εμείς ασύλλογος προς το... Αυτό το παίρνουμε μαζί με την άδεια. Ναι. Τώρα είναι επιστημονική ομάδα η οποία δραστηριοποιείται και ασχολείται με το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους φίλους κυνηγούς να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο και να μην το αμελούν. Άμα θέλουμε να συνεχίσουμε να κυνηγούμε ελεύθερα στη χώρα μας. Το επόμενο. Σεβόμαστε την ξένη περιουσία και τον κόπο των αγροτών. Εδώ δεν χρειάζεται νομίζω να πω κάτι. Δεν μπορεί να μπαίνουμε και να πατάμε τον κόπο του αλλού, γιατί από αυτό περιμένει να ζει στην οικογένειά του. Θα ήθελα να το σεβαστούμε. Το κυνήγι είναι άθλημα και επαφή με τη φύση και ψυχαγωγία. Δεν παίρνουμε το όπλο, δεν σκοτώνουμε. Δεν είναι ο απότερος σκοπός να γεμίσουμε το σακίδιο. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τους φίλους συναδέλφους κυνηγούς να είναι πολύ θυδωλοί σε ό,τι ανεβάζουν στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να το παρακαλέσω αυτό. Δεν καταξιώνεται κανέναν σαν να ανεβάσει στο διαδίκτυο δύο πέρδικες σε ένα αγριογούρνο σκοτωμένο ένα λαγό. Ίσα-ίσα προκαλεί. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω να το σεβαστούμε. Είναι πιο ωραίο να βγάζουν τοπία και να εμφανίζουν στο διαδίκτυο ή το σκύλο τους και όχι σκοτωμένα θυράματα. Αυτές είναι κάποιες βασικές αρχές που διέπουν το κυνήγι. Τώρα, κάτι άλλο επιπλέον δεν έχω να πω. Αν θες κάτι να με ρωτήσεις, να ευχηθώ μόνο σε όλους καλή χρονιά κυνηγητική να έχουμε. Θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη κυνηγούς ότι από αύριο θα έχουμε την καινούργια γραμματέα στο Σύλλογο.
5η 13 Αυγούστου ναι. θα είναι η κυρία Αρετή Χάμου είναι εδώ στο γραφείο, γιατί ήρθε από σήμερα για να ενημερωθεί. Και εύχομαι σε όλους καλή κυνηγητική χρονιά, να μην έχουμε ατυχήματα, μεγάλη προσοχή και όλοι μαζί πάλι του χρόνου εδώ να αναπολούμε ευχάριστες στιγμές και να έτσι ακριβώς. Και εγώ εύχομαι, Πρόεδρε, η χρονιά να είναι μια ευχάριστη χρονιά, μια αθλητική χρονιά όπως είπες. Κοντά στη φύση, σε συνεργασία με το σκύλο και έτσι θα πρέπει να το βλέπουν όλοι. Και το βασικότερο, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα ατύχημα. Να σε ευχαριστήσω και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.